Έγινε η νύχτα μέρα σε πολλές περιοχές της Κύπρου λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και των κεραυνών που έπεσαν τις πρώτες πρωινές ώρες. Αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθούν πολλά προβλήματα και να σημειωθούν αποκοπές στην ηλεκτροδότηση. Όλες οι βλάβες ήταν λόγω κομμένων καλωδίων από τους φοδρούς ανέμους. Κεραυνοί προκάλεσαν ζημιές στο εξοπλισμό και παράλληλα σημειώθηκαν βλάβες λόγω καμένων ασφαλιών ή λόγω βραχυκυκλώματος που προκλήθηκε από μπλέξιμο δέντρων σε καλώδια του δικτύου. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ΑΕΚ, υπήρξε άμεση ανταπόκριση από τα συνεργεία για την επιδιόρθωση των βλαβών παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν. Οι καιρικές συνθήκες προκάλεσαν αρκετά προβλήματα σε περιοχές, όπως εδώ στο Δάλι, όπου με τη ρήξη κεραυνού απεκοπεί ένα δέντρο και καταστράφηκε μέρος περιουσίας. Την ώρα που το κακό συνεχιζόταν, άπαντες περίμεναν στα σπίτια τους μέχρι να ηρεμήσει ο καιρός. Ψες η ώρα 3 το πρωί, μετά τα μεσανυχτά, ακούσαμε μια δυνατή έκρηξη. Ήταν κεραυνός, διότι είχε ένα στάδιο καιρό. Και χτύπησαν τα κεπαρίσια πίσω από την πολυκατοικία. Και έρθα από εδώ και είδα τα κεπαρίσια έτσι όπως ήταν. Το χειμωνιάτικο σκηνικό ενδεχομένως να είναι το τελευταίο αφού η θερμοκρασία ανεβαίνει από αύριο. Για αύριο, Μεγάλη Παρασκευή, περιμένουμε έναν κυρίως έρθριο καιρό. Κάποιες αυξημένες νεφώσεις ίσως να μας δώσουν κάποια βροχή στα ορεινά. Όμως ο καιρός θα είναι κυρίως έρθριος. Για το Μεγάλο Σάββατο, περιμένουμε έναν κυρίως έρθριο καιρό με κάποιες αυξημένες ψηλές νεφώσεις που είναι ένδειξη καλοκαιρίας. Ενώ καλός θα είναι ο καιρός και την Κυριακή του Πάσχα με τη θερμοκρασία κοντά στους 25 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και τους 14 στα ορεινά. Η κακοκαιρία, παρά το σκοτάδι που έφερε σε πολλές περιοχές, έφερε και χιόνια στο Τρόοδος, τα οποία νωρίς το πρωί έφτασαν τα 10 εκατοστά. Σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, πρόκειται για την τελευταία χιονόπτωση για τη φετινή περίοδο, αφού η θερμοκρασία δεν αναμένεται να πέσει ξανά τόσο χαμηλά για να πέσει ξανά χιόνι στο Τρόοδος.